πάντα. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου μέρους εδώ στην Γλυφάδα. Η Γλυφάδα ατρόμητος 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Λιγοστές οι στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες. Ένα παιχνίδι για την 8η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας πρωταθλήματος γυναικών, το αθηναϊκό ντέρμπι. Να επαναλάβουμε, καθώς δεν είχαμε αλλαγές στην διάρκεια της ανάπαυλας, να επαναλάβουμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Για την γηπεδούχο Γλυφάδα αγωνίζονται η Πελετίδου, Κουτραφούρη, Λάμπρου, Κοσόβα, Παπακώστα, Θωμοπούλου, Τζάνι, Χατζηνικολάου, Μοσχοφίδου, Κακαμπούκη και Ζέρβα. Για τον Ατρόμητο, Μελάκη, Περτσιά, Καρά, Μελισσού, Ζουμπουλάκη, Μαυροϊδάκη, Θέου, Γιωργακοπούλου, Κοντομίχη, Τράγου και Λάγιου. Αυτές είναι συνολικά οι 22 παίκτριες που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Αλλαγή παιχνιδιού από την Τράγου, σε ένα χώρο που κινείται και κλέβει η Χάτζη Νικολάου και βρίσκει ωραία την Μοσχοφίδου από τα αριστερά. Προσπάθεια για μεταεπίθεση από την Γλυφάδα. Μπαίνει μες στην περιοχή Μοσχοφίδου, γυρνάει και καλύπτει Θέου όμως, που γύρισε στην περιοχή της να βοηθήσει την άμυνα. Μοσχοφίδου με την Λάμπρου. Κόβει ωραία η Μελισσού. Τώρα Γιώργα Κοπούλου για την Λάγιου. Και πάλι Γιώργα Κοπούλου. Δεν πέρασε η παλιά της για την Τράγου. Το πλάγιο είναι για την Γλυφάδα. Λάγιου, Κοντομίχη, πάντα με την Παπακώστα στην πλάι της, όπου και να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Μια μακρινή παλιά, η Ζουμπουλάκη κυνήγησε την φάση και τελικά ανάγκασε την Κοσόβα, εδώ βλέπουμε την Δήμητρα Κοσόβα, να διώξει σε πλάγιο. Σηκώθηκαν εν τω μεταξύ και κάποιες παίκτριες της Γλυφάδας για προθέρμανση. Μακρύ, Παπαδοπούλου και η Μπαρουτσάκη. Μπαρουτσάκη. Εδώ βλέπουμε το φάλ που έκανε η Τράγου. Σηκώθηκε και η Λόλη για την Γλυφάδα για να ξεκινήσει την προθέρμανση. Να δούμε τι σκέφτεται ο Παναγιώτης ο Σακόραφος, προπονητής της, των γηπεδούχων, για να αλλάξει λίγο τα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, να απειλήσει λίγο περισσότερο η Γλυφάδα, γιατί η αλήθεια είναι εδώ βλέπουμε τις παίκτριες των γηπεδούχων που ξεκινήσει την προθέρμανσή τους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν και είχε η Γλυφάδα την καλύτερη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο, στο 15 με την Τζάνι, δεν είχε απειλήσει ιδιαίτερα και έχει βρεθεί περισσότερο σε παθητικό ρόλο περιμένοντας τον Ατρόμητο. Τώρα σιγά σιγά προσπαθεί να επιτεθεί. Υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον διαιτή.
Ναι, φάουλ από την Καρά πάνω στην Χάτζη Νικολάου. Φάουλ που θα εκτελέσει η Ζέρβα με δύναμη, φέρνει την μπάλα μες στην περιοχή. Καρά, πρώτη κεφαλιά, η Θεού, μια δεύτερη και βγάζουν την μπάλα από την περιοχή τους οι φιλοξενούμενες. Μπερτσιά κόβει η Τζάνη. Κακαμπούκι. Δεν πέρασε η Παλιάδης, κόβει η Θεού. Και η Ζουμπουλάκη από τα αριστερά έχει χώρο μπροστά της. Παίρνει τα μέτρα της Ζουμπουλάκη, τώρα έχει μπροστά της την Κουτραφούρη. Έρχεται για βοήθεια η Θεού. Κακαμπούκι. Και η, τελικά η Κουτραφούρη είναι αυτή που πετάνε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί έχει χτυπήσει η Ζουμπουλάκη. Ζουμπουλάκη τελικά είναι αυτή που σηκώθηκε και πέταξε την μπάλα τηρώντας το fair play. Κεφαλιά από την Περτσιά. Τράγου. Λάθος από τη Ζουμπουλάκη. Ένα ακόμη λάθος και ένα ακόμη. Η Τζάν είναι τελικά αυτή που παίρνει την μπάλα και κερδίσει το φάουλ από τον Τράγου. Φάουλ που προσπάθησε να εκτελέσει γρήγορα η Κακαμπούκη. Ο διαιτητής σταματάει διεθνή παικτρία της Λιφάδας για να της ορίσει που πρέπει να βρίσκεται η μπάλα. Εκτελεί η Κακαμπούκη αυτό το φάουλ. Ψάχνει να βρει τη Μοσχοφίδου. Περτσιά κόψει με το κεφάλι. Η Λάγιου χάνει από την Κακαμπούκη. Δεν υπάρχει φάουλ. Και ένα σουτ τώρα την Μοσχοφίδου πάνω στην κίνηση στο 52. Εδώ είναι η Βασιλική Μοσχοφίδου από την παλιά της Κακαμπούκη. Με τη μία βλέπουμε το σουτ με τα δεξιά από την Μοσχοφίδου. Δεν απειλείται η Μελάκη. Το πρώτο σουτ του δεύτερου ημιχρόνου στο 52. Κοσόβα διώχνει σε πλάγιο. Ζουμπουλάκη Θεού με τον Κοντομίχη, με το στήθος αυτή που προσπάθησε να δώσει στην Τράχου. Κλέβουν οι γηπεδούχες. Λάθος παλιά πάνω στην Περτσιά. Κλέβει Χατζη Νικολάου. Γύρισε. Καρά κατεβάζει με το στήθος. Και πάλι Χατζη Νικολάου. Μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Ψηλά από την Καρά. Θωμοπούλου. Κεφαλιά. Γυρίζει η Τράγου. Θωμοπούλου όμως είναι αυτή που κερδίζει την μπάλα και πετάει δεξιά για την Τζάνη. Θα προλάβει αυτή. Θα κάνει και μια σέντρα πάνω στην Μελάκη. Εδώ είναι Στέλλα Τζιάννη. Κουτραφούρη το πλάγιο. Ζουμπουλάκι, ωραία. Θα κλέψει και θα περάσει. Κάνει την κίνηση από τα αριστερά. Γυρίζει όμως η Τζάνη και καλύπτει. Μένει η Ζουμπουλάκη. Τώρα είναι πεσμένες στον αγωνιστικό χώρο και η Ζουμπουλάκη αλλά και η Τζάνη. Δείχνουν να έχουν χτυπήσει. Η Ζουμπουλάκη σηκώθηκε. Και η Τζάνη. Εντάξει, ναι. Θα συνεχίσουν εδώ ξανά η μονομαχία μεταξύ τους. Χτύπησαν. Το πλάγιο είναι για την Γλυφάδα. Κι άλλο ένα.
Κόβει μπερτσιά, κατεβάζει ζουμπουλάκι. Και τώρα τράγου. Μια παλιά δυνατή για την Κοντομίχη ήταν, αλλά και τα άστοχη. Τελετίδου πάνω στην τράγου. Λάγιου. Καράβ μακρύνει. Παλιά από την Ζέρβα. Θεού. Ζουμπουλάκι. Περνάει Ζουμπουλάκι, ωραία. Κόβει Κουτραφούρη. Σόβα, επιμένει Ζουμπουλάκι. Θα κάνει φάουλ εκεί. Επικίνδυνο παίξιμο. Σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι της. Άλλη μια κατοχή για τον Ατρόμητο που σταματάει. Εδώ βλέπουμε πως έβαλε το πόδι της η Ζουμπουλάκη. Θεωρήθηκε επικίνδυνο αυτό το παίξιμο από τον διαιτητή. Ωραία συνεργασία ανάμεσα στην Θεού και την Τράγου, που μένει Θεού για την Κοντομίχη. Είναι για την Λάγιου. Λάγιου έχει χώρο, θα δοκιμάσει το πόδι της. Να σουτ στο 56. Σε μια ολοκληρωμένη, από τις λίγες ολοκληρωμένες προσπάθειες που έχουμε δει στο παιχνίδι. Το σουτ εδώ της Λάγιου δεν βρήκε στόχο, αλλά τουλάχιστον έγινε το σουτ. Κακαμπούκι. Ψάχνει να βρει την Τζάνι. Κόβει μπερτσιά Θεού. Ανοίγει την Γιώργα Κοπούλου. Δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ. Κράτησε όμως την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου Γιώργα Κοπούλου. Ωραία ενέργεια. Κοντομίχη με την Παπακώστα. Πάντα η Κοντομίχη. Δεν μπόρεσε η Τράγου. Τώρα η Κακαμπούκη με την Μελισσού. Φάουλ από την Κακαμπούκη. Εδώ βλέπουμε το φάουλ από την Κακαμπούκη πάνω στην Μέλισσου. Μαυροϊδάκι για την Γιώργα Κοπούλου. Μοσχοφίδου μακρύνει πάνω στη Χατζη Νικολάου, η οποία θα κρατήσει την μπάλα παρά την προσπάθεια της Καρά. Μοσχοφίδου. Κόβει η Θεού. Ζουμπουλάκι. Δεν θα προλάβει. Πλάγιο για την Γλυφάδα. Τζάνι. Χατζη Νικολάου. Δεν μπορεί να περάσει από την Μπερτσιά. Κουτραφούρη. Πολύ ψηλά. Και ο αέρας. Βλέπουμε σε αυτές τις μπαλιές που σηκώνονται πολύ ψηλά και ο αέρας παίζει τον ρόλο του. Γιατί αλλάζει πορεία της μπάλας στον αέρα και μπερδεύει τις παίκτριες. Ζουμπουλάκι. Λάγιου. Την Κακαμπούκη μπροστά της. Ωραία ενέργεια από την Λάγιου. Γιώργα Κοπούλου. Τράγου. Λάγιου. Αριστερά για την Ζουμπουλάκη. Δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ Ζουμπουλάκη. Θα βάζουμε ένα αυτό της εδώ. Λάγιου για την Γλυφάδα. 58. Πάντα το 0-0. Τζάνι. Σε ένα χώρο που είναι μόνο η Μαυροϊδάκη. Καρά. Κόβει η Ζέρβα. Θωμοπούλου ψηλά. Και πάλι Καρά. Μπερτσιά. Λάγιο για την Γλυφάδα. Είναι η Γεωργιά Κουτραφούρη. Ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο. Μπαλά βγήκε σύμφωνα με την υπόδειξη τη
της Βοηθού. Εδώ βλέπουμε. Είναι πλάγιο για την Γλυφάδα. Μπερτσιά. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Καλό ένα. Σουβουλάκι. Μαύρο Ιδάκι. Γραφούρι. Γιέζη Ζουμπουλάκι. Υπάρχει φάουλ. Βλέπουμε πίεση της Ζουμπουλάκη πάνω στην Κουτραφούρη. Το φάουλ που δόθηκε από τον διαιτή εκτελεί η Κουτραφούρη. Κοντρόλα από την Τζάνι. Το πλάγιο είναι με τον Ατρόμητο. Με την Μπερτσιά. Δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ του τράγου. Κουτραφούρη. Όχι, φάουλ. Λάθος στην εκτέλεση. Θεωθίας πλάγιο η μπάλα. Λεβιθέου Κοντομίχη. Δεν μπορούσε να συνεργαστεί με την Τράγου. Κοσόβα. Κόβει ωραία η Θεού που έχει χώρο. Θα την κλείνει Τζάνι. Μπαλιά της Θεού είναι πάνω στην Ζέρβα. Πιέζει Κοντομίχη. Και η Ζουμπουλάκη. Η Παπακώστα. Υπάρχει φάουλα από την Ζουμπουλάκη. Και η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Στο 62 για την Ζουμπουλάκη, κράτησε από τη φανέλα την Παπακώστα. Εδώ βλέπουμε πως τραβάει τη φανέλα η Ζουμπουλάκη, είναι καθαρή κίτρινη κάρτα. Δίνει ο διαιτής η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Κοσόβα εκτελεί το φάουλ για την Τζάνι. Κουτραφούρη. Βγαίνει και θα μπλοκάρει το Μελάκι, αν και Χατζη Νικολάου κυνήγησε την φάση. Καλιά από τον Θωμοπούλου, Θεού. Πάνω στην Θωμοπούλου, πατάει την μπάλα. Λάθος μπαλιά από την Ζέρβα. Και πάλι Θωμοπούλου. Μια παλιά σε ένα χώρο που ο Μελάκη δεν έχει κανένα πρόβλημα να βγει και να μπλοκάρει. Λάγιου. Τράγου με την Ζέρβα. Κρατάει την μπαλά η παίκτια των φιλοξενούμενων. Και τώρα Λάγιου. Δεν περνάει η παλιά της για την Ζουμπουλάκη. Θωμοπούλου. Πάνω στην Καρά. Μαυροϊδάκη. Κεφαλιά από τον Γιωργακοπούλου. Μοσχοφίδου. Πολύ ωραία θα πάρει την μπάλα. Κακαμπούκι. Μια παλιά πολύ δυνατή για την Τζάνι. Δεν θα προλάβει. Καλή σκέψη από την Κακαμπούκι. Είδε την κίνηση της Τζάνι, όμως η μπαλιά ήταν πολύ δυνατή. Σε 64. Αργά αργά η Μελάκη.
Κακαμπούκι. Δεν είσαι όμως εκεί τώρα. Σκοφίδου. Ωραία, Μοσχοβίδου, κρατά την μπάλα, ατομική ενέργεια. Υπάρχει φάουλ. Σύμφωνα με τον διαιτητή. Από την Μελισσού. Εδώ βλέπουμε την ενέργεια της Μοσχοβίδου, πως περνάει από την Λάγιου. Το μαρκάρισμα από την Μελισσού που έδειξε να παίρνει την μπάλα στην αρχή. Φάουλ από τον διαιτητή. Στο 65 σε καλό σημείο για τις γηπεδούχες, ακόμα και για απευθείας εκτέλεση. Είναι Κακαμπούκι πάνω από την μπάλα. Θα δούμε. Παίρνει αρκετά μέτρα φορά. Μάλλον πάει για απευθείας. Εδώ βλέπουμε 4 παίκτριες στο τείχος. Κακαμπούκι εκτελεί πάνω στην Μελάκη. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει και να δώσει συνέχεια γρήγορα για την Θεού. Ζουμπουλάκι, το τάκλιν από την Παπακώστα. Υπάρχει φάουλ και κάρτα στην Μαρία Παπακώστα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, στο 66. Πρώτη για παίκτρια της Γλυφάδας. Εδώ ξανά το τάκλιν της Παπακώστα πάνω στην Ζουμπουλάκι. Φάουλ εκτελεί η Καρά. Ζουμπουλάκι θα κάνει το κοντρόλ, θα περάσει από την Κουτραφούρη, θα ψάξει να βρει την Κοντομίχη. Τη σταμάτησε την προσπάθειά της. Μαρτυρήθηκε για ένα φάουλ. Δεν σφίριξε τίποτα ο διαιτητής. Εδώ είναι η Κοντομίχη. Κουτραφούρη σηκώνει ψηλά για την Τζάνη. Μπερτσιά την κεφαλιά. Πλάγιο. Τζάνι με την Περτσιά, Ζουμπουλάκι, Κουτραφούρη. Εκεί που είναι μόνο η Λάγιου που ψάχνει να βρει την Κοντομίχη. Αυτή τσιμπάει την μπάλα, πιέζεται. Και τελικά η Κοσόβα. Κουτραφούρη, πάνω στην Θεού. Επιμένουν τώρα οι φιλοξενούμενες. Αυτό το δίλεπτο, Γεωργακοπούλου. Έχετε και η Κακαμπούκι για βοήθεια. Θεού. Τα δεξιά. Γεωργακοπούλου. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Και πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι για την Γλυφάδα. Η Χατζη Νικολάου θα περάσει εκτός στην θέση της. Θα περάσει η Χριστίνα Παπαδοπούλου. Ήταν μία από τις παίκτριες που είχαν ξεκινήσει προθέρμανση για τον Παναγιώτη Σακόραφο. Εδώ είναι η Χριστίνα Παπαδοπούλου που παίρνει την θέση της Χατζη Νικολάου στην επίθεση της Γλυφάδας. Ναι, αλλάζει τακτική ο προπονητής των γηπεδούχων. Μια σέντρα. Κοντομίχη την κεφαλιά από τη λάθος υπολογισμό της Πελετίδη που έκανε ότι βγαίνει, αλλά τελικά έμεινε καθομένη στο έδαφος. Κοντομίχη πήρε την κεφαλιά, αλλά τελικά δεν απειλήθηκε η τερματοφύλακας της Γλυφάδας. Τώρα η Ζουμπουλάκη κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και υπάρχει φάουλ πάνω στην Τζάνη. Κεφαλιά από την Θεού. Κακαμπούκι Τζάνη πάνω στην Θεού. Λάγιου, πιέζει όμως η Κακαμπούκη και θα κερδίσει και δίνει ωραία για τη Μοσχοφίδου. Μελισσού θα κόψει. Επιμένει η Μοσχοφίδου που μπαίνει μέσα στην περιοχή. Γυρίζει για την... από κοντά! Δεν υπάρχει offside, είναι γκολ για την Γλυφάδα. 1-0 στο 69. Πολύ έντονες διαμαρτύρες. Για να δούμε ξανά την φάση. Βέβαια δεν ξέρω αν θα μας βοηθήσει για το offside η λήψη, αλλά εδώ είναι η Μοσχοφίδου. Από τα αριστερά θα γυρίσει η Παπαδοπούλου και είναι η Θωμοπούλου που σκοράρει από κοντά. Βεβαίως δεν μπορούμε να ξέρουμε
αυτή τη λήψη. Αν είναι offside η Θωμοπούλου. Εδώ ξανά η Μοσχοφίδου. Από τα αριστερά γυρίζει η Παπαδοπούλου. Κάτι σαν σουτ, κάτι σαν πάσα πάνω στην Θωμοπούλου τελικά που είναι αυτή που θα ανοίξει το σκορ για την Γλυφάδα. Στο 69-1-0. Να επισημάνουμε πάντως τις πολύ έντονες διαμαρτυρίες των παικτριών του Ατρόμητου για offside. Δυστυχώς δεν φάνηκε στη λήψη που έχουμε. Και τώρα έχουμε 20 λεπτά για να δούμε πώς μπορεί να αντιδράσει ο Ατρόμητος. Σήκωσε πάντως ο Δημήτρης ο Τζάνι Τουλάκος κάποιες παίκτριες για προθέρμανση. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο μία αλλαγή στο παιχνίδι. Η Παπαδοπούλου είχε περάσει στην θέση της Χατζη Νικολάου και βοήθησε κιόλας. Ήταν μέσα στην φάση του γκολ για την Γλυφάδα. Θωμοπούλου, η σκόρερ. Σηκώνει ψηλά, κόμβει ψηλά η Θεού. Πλάγιο είναι για τη Γλυφάδα. Εκτελέσει Κουτραφούρη. Παπαδοπούλου. Τζάνι. Ζέρβα. Κατεβάζει Μελισσού. Πιέζει η Παπαδοπούλου. Μελισσού. Τζάνι. Με τη Μαυροϊδάκη. Η Θεού θα απομακρύνει. Στον χώρο που κινείται η Τράγου. Η Ζέρβα όμως είναι αυτή που θα κερδίσει. Να πετάξει την μπάλα. Πλάγιο. 1-0. Μπροστά η Γλυφάδα. Το τέρμα που σημείωσε η Θωμοπούλου στο 61 λεπτό. Μοσχοφίδου θα κλέψει η Παπαδοπούλου. Κρατάει. Λάμπρου. Πιέζει η Τζάνι. Βγαίνει η Μελάκη. Κοντομίχη πάρει την κεφαλιά. Θα κρατήσει και την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν περνάει η μπαλιά της. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Που βεβαίως είναι αναγκασμένες τώρα οι παίκτριες του Τζένε του Λάκου να ανεβάσουν το ρυθμό τους. Να ψάξουν να βρουν την ισοφάριση. Ζουμπουλάκι. Θεού. Μια παλιά πάνω στην Κοσόβα που απομακρύνει. Τρέχει Καρά, είναι η Παπαδοπούλου στην πλάτη της. Γυρίζει στην Μελάκη. Μπερτσιά. Θεού. Μαυροϊδάκι. Ζουμπουλάκι. Πλάγιο. Τζάνι. Θα χάσει από την Ζουμπουλάκι. Κρατάει όμως την Τζάνι. Πεισματάρα. Ανάμεσα από τρεις. Θα κερδίσει. Τώρα ελευθερώνεται. Ατομική ενέργεια. Υπάρχει φάουλ εδώ. Και κάρτα από τον διαιτητή πάνω στην Λάγιου που ανέτρεψε την Τζάνι. Εδώ είναι η Λάγιου. Στο 74, σε εξαιρετικό σημείο εδώ είναι το φάουλ από την Λάγιου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πάνω στην Τζάνι. Το φάουλ σε εξαιρετικό σημείο. Βλέπουμε ότι έχει πάρει φορά με το αριστερό η Ζέρβα. Στο 75
Ζέρβα. Καλή εκτέλεση με πολλά φάλτσα και είναι γκολ. 2-0 για την Γλυφάδα με την Ζέρβα να εκτελεί αυτή το, αυτό το φάουλ. Εξαιρετική εκτέλεση, μπάλα πέρασε από το τείχος, δεν μπορούσε να διώξει μελάκι. Στο 75 Γλυφάδα βάζει πλέον πολύ γερές βάσεις. Εδώ ξανά η Ζέρβα στην εκτέλεση του φάουλ. Μπάλα περνάει από το τείχος, πολλά φάλτσα, ίσως και λάθος εκτίμηση από την Μελάκη λίγο εκεί για την πορεία. Δεν ξέρω αν πηρίασε και ο αέρας. Τα πολλά φάλτσα που έβαλε η Ζέρβα. Βλέπουμε εδώ πως αλλάζει, πως κατεβαίνει η μπάλα. Αποτέλεσμα 2-0 και πλέον η Γλυφάδα βρίσκεται πολύ κοντά στην νίκη. Πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον για τον Ατρόμητο. Πρέπει να βρει σε 15 λεπτά πλέον 2 γκολ για να μείνει στην ισοπαλία. Μπερτσιά, Ζουμπουλάκι, πιέζει Τζάνι, πλάγιο. Φάουλα από την Ζέρβα. Σκόρε του δεύτερου τέρματος πάνω στην Τράγου. Φέου. Λάγιου, Τράγου. Γυρίζει αριστερά για την Ζουμπουλάκη. Πάντα Ζουμπουλάκη. Ψάχνει να βρει την Κοντομίχη. Γιωργακοπούλου. Δεξιά για την Λάγιου. Έχει την Λάμπρου που θα δεις. Θεού. Χακαμπούκι πολύ δυνατά. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ του Παπαδοπούλου. Μοσχοφίδου. Πάνω στην Γιωργακοπούλου. Αλλά επιμένει Μοσχοφίδου. Αλλάζει ωραία με την Κακαμπούκη. Και τώρα η Μοσχοφίδου που έχει χώρο μπροστά της. Τρέχει Θεού να την κλείσει. Και η Μελισσού, πάντα Μοσχοφίδου. Γυρίζει για την Κακαμπούκη. Έχει γυρίσει όμως η Τράγου και πιέζει. Υπάρχει φάουλ τώρα από την Κακαμπούκη πάνω στην Τράγου. Μαυροϊδάκη στην εκτέλεση. Δεξιά για την Γιωργακοπούλου. Ωραία η Τράγου. Κοντομίχη. Πάλι με την Τράγου συνεργάζεται. Θα κάνει το σούτι Τράγου πάνω στην Πελετίδου. Στο 77. Καλή ενέργεια από τις παίκτες του Ατρομήτου. Καλό και το σούτι την Τράγου πάνω όμως στην Πελετίδου που δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει. Ενώ ετοιμάζεται η Βασιλακοπούλου να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Αλλαγή για τον Δημήτρη τον Τζανετου Λάκο στον Ατρόμητο. Εδώ είναι η Βασιλακοπούλου, την βλέπετε να ετοιμάζεται να περάσει με το νούμερο 13 στο παιχνίδι. Θα γίνει σε λίγο η αλλαγή. Δομοπούλου. Λάγιο είναι για τον Ατρόμητο. Περάσει εκτός η Λάγιου. Και αρκετές αλλαγές στο σύστημα του Ατρόμητου. Με την Βασιλακοπούλου να περνάει εντός και να μένει στο αριστερό άκρο της επίδεσης που έπαιζε η Ζουμπουλάκη, η οποία θα περάσει στο κέντρο. Στην κορυφή της επίδεσης πάντα η Κοντομίχη. Μπερτσιά ψηλά. Παπακώστα. Κόφι με φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Καρά. Δεν το βλέπετε την μπάλα που δεν στέκεται. Να εκτελεστεί αυτό το φάουλ από τον αέρα. Κουτραφούρη με την Βασιλακοπούλου.
Ακαμπούκι και πλάγιο για τον Ατρόμητο. Στο 20ο λεπτό. Βερτιά Βασιλακοπούλου. Έχει βγει η μπάλα σύμφωνα με την βοηθό. Πλάγιο για την Γλυφάδα. Ζουμπουλάκι Γιουργακοπούλου από τα δεξιά. Έχει την Λάμπρου μπροστά της. Αλλά είναι κόρνερ για τον Ατρόμητο. Βασιλακοπούλου τρέχει να το εκτελέσει. 81. Βασιλακοπούλου λοιπόν στην εκτέλεση. Καλή είναι. Έχει βγει η Πελετίδου και μπλοκάρει. Καλή εκτέλεση από τον Βασιλακοπούλου. Πελετίδου διάβασε όμως σωστά την φάση. Τώρα ψάχνει να βρει την Τζάνη που δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Πλάγιο με την Θεού. Αφήνει για την Μπερτσιά. Βασιλακοπούλου και πάλι Μπερτσιά. Καρά πάνω στην Θαμοπούλου. Κοντομίχη, πολύ ωραία. Γυρίζει και παίρνει την μπάλα. Και η Κοσόβα διώχνει σε πλάγιο πρώτη Βασιλακοπούλου. Καρά. Μπερτσιά, συγγνώμη. Γιουργακοπούλου. Βασιλακοπούλου. Μες στην περιοχή εκεί είναι Καταμπούκι που κατεβάζει και απομακρύνει. Παπαδοπούλου. Και ωραία τώρα η Τζάνη. Φέρνει την μπάλα μπροστά της και ωραία ατομική ενέργεια. Περνάει και την Τράγου. Καρά είναι αυτή που γυρίζει και πολύ όμορφα η Καρά. Θα κλέψει την μπάλα. Θα περάσει και από την Παπαδοπούλου. Ζουβουλάκι. Γιωργακοπούλου. Πάλι Ζουμπουλάκι. Μετά την είσοδο της Βασιλακοπούλου στο παιχνίδι έχει περάσει το χώρο του κέντρου. Μπερτσιά. Ζουμπουλάκι. Ψάχνει να βρει την Κοντομίχη. Κοντομίχη με την Παπακώστα κολλημένη στην πλάτη της καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν φάνηκε. Είχε αυτόν τον αρκετά άχαρο ρόλο μόνη της στην κορυφή της επίδεσης. Πολύ δύσκολο να ανέβει κίνδυνη για την Πελετίδου. Τώρα ο τερματοφύλακας της Γλυφάδας έφερε την μπάλα απευθείας πλάγιο. Παπαδοπούλου. Τζάνη δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Μίχη, πολύ ωραία ενέργεια. Παίρνει την μπάλα, την κρατάει. Μπερτσιά. Θεού. Δεξιά για την Γιωργακοπούλου. Μια παλιά για την Κοντομίχη. Πέρασε μπάλα. Κουτραφούρη. Θωμοπούλου. Με την Θεού στην πλάτη της. Μια παλιά. Απευθείας πλάγιο. Έχει την κατοχή της μπάλας αυτά τα τελευταία λεπτά ο Ατρόμητος. Πιέζει αλλά δεν έχει απειλήσει την Πελετίδου. Παραμένει το 2-0 υπέρ της Γλυφάδας. Όσο περνάει η ώρα δείχνει να είναι σε αρκετά πλεονεκτική θέση για να πάρει την νίκη. Θα είναι η τέταρτη συνεχόμενη στο πρωτάθλημα. Αντίθετα θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τον Ατρόμητο μετά το 0-2 και την ήττα από την Καρδίτσα την προηγούμενη αγωνιστική.
Κόρνερ για την Γλυφάδα. Στο 85. Την Ζέρβα στην εκτέλεση. Κεφαλιά από την Καρά. Παπαδοπούλου, Μαυροϊδάκη, Μπερτσιά. Και τώρα η Θεού. Προσπάθεια για αντεπίθεση από τις φιλοξενούμενες. Κόβει όμως η Θεού. Σταματάει από την πίεση της Κακαμπούκη. Γιώργα Κοπούλου. Περνάει ωραία από την Μοσχοφίδου. Τώρα την πιέζει η Παπακώστα. Συνεργάζεται με την Μελεσού. Όμως η Παπακώστα, ή η Μοσχοφίδου, συγγνώμη, έχει γυρίσει. Θα κλέψει. Τώρα βλέπουμε η Γιώργα Κοπούλου. Δεν θα καταφέρει να κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για την Γλυφάδα. Αργά, αργά, δεν βιάζεται καθόλου η Λάμπρου να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Μας πλησιάζουμε στο τέλος του 90 λεπτού. Λογικό είναι να παίζουν και με το χρονόμετρο πολύ οι γηπεδούχες. Για παλιά τώρα στο κέντρο της άμυνας. Ψηλά η μπάλα. Κακαμπούκι την κεφαλιά. Θεού. Βασιλακοπούλου. Πιέστε από την Κουτραφούρη. Καρά. Βασιλακοπούλου, ωραία για την Θεού. Και πάλι Βασιλακοπούλου προσπαθεί να συνεργαστεί και πάλι με τη Θεού. Μπάλα είναι πλάγιο για τον Ατρόμητο. Πλάγιο που θα εκτελέσει η Περτσιά. Καταλήγει μπαλά στην Πελετίδου, άλλη μια θετική ενέργεια του Ατρόμητου. Δεν βρίσκει κάποιο στόχο, δεν απειλήσε την Πελετίδου. Μπερτσιά, Αυροϊδάκη, Τράγου. Δεν μπορεί η Μοσχοφίδου. Γιωργακοπούλου, Μελισσού. Πάνω στην Κακαμπούκη. Ψάχνει αμέσως να βρει την Μοσχοφίδου. Ωραία, καλύπτει Τράγου. Δεν μπορεί να περάσει όμως η Βαλιάδης, αφού η Κακαμπούκη κόβει. Λάμπρου, Μοσχοφίδου, Θωμοπούλου. Και η Κακαμπούκη ψηλά ψάχνει να βρει την Τζάνη. Θα κάνει φάουλ. Θα μαρτύρεται η Τζάνη. Έχουμε αλλαγή. Μαυροϊδάκη περάσει εκτός από τον Ατρόμητο, νομίζω είδαμε την προηγούμενη φάση. Στην θέση της η Λιάπη. Θωμοπούλου, Καρά. Θεού, Λιάπη. Πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο, πρώτη σε επαφή με την μπάλα ήταν αυτή. Γεωργακοπούλου. Βλέπει Κακαμπούκη με φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Διαμαρτύρεται εδώ η Κακαμπούκη. Και άλλη αλλαγή. Τρίτη φορά για τις γηπεδούχες. Με την Μοσχοφίδου. Περνάει εκτός. Και στην θέση της το νούμερο 12 να εισέρχεται η μακρύ Μοσχοφίδου εδώ. Αργά αργά. Δεν βιάζεται. Εδώ λοιπόν Χριστίνα Μακρύ. Εντός με το νούμερο 12 και συνέχεια στο παιχνίδι θα δοθεί αυτό το φάουλ υπέρ του Ατρόμητου με την Βασιλακοπούλου. Κακαμπούκη έδιωξε με το κεφάλι, Ζουμπουλάκη με την Κακαμπούκη. Καλύπτει ωραία δεκτρία της Γλυφάδας.
Θα φτάσει στο σημεάκι. Πλάγιο. Μπερτσιά. Βασιλακοπούλου. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Και άλλη αλλαγή. Μαζεμένος τώρα στο τέλος από την Λιφάδα, προφανώς και για λόγους τακτικής. Εκτός η Θωμοπούλου, η σκόρερ του πρώτου τέρματος των γηπεδούχων, στη θέση της με το νούμερο 18 η Λόλη. Έχουμε συμπληρώσει τα 90 λεπτά. 3 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Θεού. Φάουλ. Κερδίζει Λιάπη. Εκτέλεση Μελιτσού. Γεωργακοπούλου. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Γεωργακοπούλου. Γυρνέζει. Λόλι έκοψε. Τώρα Βασιλακοπούλου. Θεού. Ζουμπουλάκι. Γεωργακοπούλου. Η Λάμπρου, ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα από τον Ζουμπουλάκη που έχει και κίτρινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη για την Ζουμπουλάκη, κόκκινη στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Αρκετά δυνατό μαρκάρισμα. Εδώ είναι η Ζουμπουλάκη και βλέπουμε την Λάμπρου να περνάει και η Ζουμπουλάκη. Και από άλλη μια οπτική γωνία, πως η Ζουμπουλάκη πολύ άσχημα βρίσκει τα πόδια της Λάμπρου. Και εδώ βλέπουμε ότι αποχωρεί. Παίκτρια λιγότερη πλέον Ατρόμητος αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Κακαμπούκι να εκτελεί το φάουλ. Δεν μπορούσε μακρύ. Και η μπάλα τελικά είναι out. Δεν θα αργήσει ο διαιτητής να σφυρίξει το τέλος του παιχνιδιού. Τέλος. Γλυφάδα Ατρόμητος 2-0. Τα τέρματα των Θωμοπούλου στο 69 και Ζέρβα στο 75. Άλλη μια νίκη για την Γλυφάδα που τις τελευταίες αγωνιστικές είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Φτάνει τους 15 βαθμούς. Ο Ατρόμητος από την άλλη μένει στους 13. Ολοκληρώσουμε, αξίζει να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά παράπονα από τους φιλοξενούμενες για το πρώτο τέρμα. Από τον Βασίλη Τσίγκα που ήταν στην περιγραφή. Να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθούν σε ελάχιστα λεπτά δηλώσεις από τους δύο προπονητές των ομάδων.